Με συγχωρείς, Μπάμπη, αν θέλεις να κάνει το poll. Τα ρούμια που έχει η Μόζα Χαροκάλα μου είναι το 5% και βγαίνουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα γαλλόφωνα νησιά. Θα ήθελα να απαντήσετε όταν θα μπορείτε σε αυτό το, σε αυτό το poll. Ωστόσο, τα γαλλόφωνα νησιά δεν είναι τα μοναδικά τα οποία μπορούν. Κωνσταντίνα, όσοι είναι στο Zoom το πρόβλημα μόνο, ναι. Οκ. Okay. Γιατί έχει και άλλα έχει ναι, και άλλα ναι, άτομα που είναι στο Facebook ή μπορεί και παραπάνω από ό,τι βλέπω okay. που δεν έχουν, δεν το βλέπουν καν αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα βλέπεις τα αποτελέσματα. Θες να μου το ξαναβάλεις λίγο. Γιατί το έχασα. Okay. Συγγνώμη. Τα βλέπεις. Τέλεια. Τέλεια, ναι. Επίσης θέλω να απαντάτε την αλήθεια τώρα. Δηλαδή μην γράφετε όλοι ότι είστε εξερευνητές του αποστάγματος, εγώ δεν θα το έγραφα. Τέλεια. Λέει ένα από τα παιδιά, δεν υπήρχε επιλογή όλα τα παραπάνω, λέει. Okay. Να τι επιλέξανε και τι ήταν οι επιλογές για να καταλάβουν και αυτοί που είναι στο Facebook, γιατί δεν είδανε κάτι άλλο τα παιδιά. Ωραία. Είναι ένα μικρό poll για να μπούμε όλοι μαζί στη διαδικασία να απαντάτε στον υπολογιστή. Λες και βλέπετε την τώρα, τη μικρή εξερευνήτρια. Αυτό ήταν και μόνο, δεν υπήρχε άλλος λόγος. Απλά ήθελα να σπάσουμε λίγο τον πάγο. Στην πραγματικότητα, πίνοντας ρούμι, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι και όλα τα παραπάνω, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος. Και χαίρομαι για αυτή την απάντηση. Και εγώ είμαι εδώ πέρα σήμερα για να σας πω από τι συμβαίνει ανάμεσα στη διαδρομή από το φυτό, από το χώμα, το οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό, μέχρι το, ξέρω εγώ, τι εννοείς, δεν έχεις καθυστέρηση ενδεχομένως. Μπορεί να μην πάει πολύ καλά πίνοντας πολύ ρούμι, αλλά παρόλα αυτά να στοιχίσετε να πίνετε ρούμι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα λοιπόν τι συμβαίνει με το Agricole Ram Defending. Μπορείς να έχεις απόσταγμα από χυμό ζαχαροκάλαμο παντού στον κόσμο, όπου υπάρχουν ζαχαροκάλαμα. Δεν μπορείς να το πεις Agricole Ram. Μπορείς να το πεις Aguardiente de Decaña. Δηλαδή η Κασάσα είναι ένα απόσταγμα από χυμό ζαχαροκάλαμο. Μπορεί να είναι 100% ζαχαροκάλαμο, μπορεί να έχει ποσοστά αραβώση του. Αλλά αν ένα ρούμι, μια κασάσα, έχει μόνο χυμό ζαχαροκάλαμο και είναι 100% sugarcane juice, βέσου, μπορούμε να το πούμε ραμαγκρικόλ. Δεν μπορούμε να το πούμε για περισσότερο από ένας λόγος. Δεν είναι μόνο ότι προστατεύεται από τη Βραζιλία αυτή καθεαυτή για να διατηρεί το pop της κασάσα. Είναι γιατί και το Agricole Ram δεν θέλει. Agricole Ram μπορεί να έχει σε αυτές τις χώρες που βλέπετε, τα οποία είναι η Μαρτινίκα, που είναι στη μέση, στη μέση του κύκλου, που έχει το AOC, που θα μπούμε μετά. AOC είναι Appellation d'Origine Contrôlée, είναι ο γαλλικός ορισμός του POP και το παίρνουν μόνο τα κορυφαία γαλλικά προϊόντα. Για να καταλάβετε ποια προϊόντα έχουν AOC, έχει το κονιάκ, έχει το Ροκφόρ, έχει η Σαμπάνια, έχει το Μαρτινί Κραμ και οτιδήποτε γαλλικής προέλευσης θεωρείται top προϊόν παίρνει την ένδειξη AOC. Διαφορετικά παίρνει τη γεωγραφική ένδειξη που είναι το GI. Οι Γουαδελούποι δεν έχουν όλα τα νησιά. Οι Γουαδελούποι και η Μαρίγκα Λάντ που είναι νησί που ανήκει στη Γουαδελούπη και κάνει εξαιρετικά ρούμια από χυμό ζαχαροκάλαμο έχουν GI. Η Γαλλική Γοϊάννα επίσης είναι υπερπόντια. Η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη και η Γαλλική Γοϊάννα είναι υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας, ανήκουν στο Γαλλικό κράτος και βρίσκονται στην Καραϊβική θάλασσα. Το Ριγίνιον βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό και η Μαδέιρα βρίσκεται στον Ατλαντικό, αλλά ανήκει στην Πορτογαλία. Είναι το μοναδικό νησί το οποίο μπορεί να φέρει το απόσταγμά του το τίτλο Agricole Ram, το οποίο δεν είναι γαλλικό έδαφος. Okay. Αν έχετε ρωτήσεις, θα χαρώ πάρα πολύ να μου τις κάνετε. Εδώ βλέπουμε που είναι η Μαρτινίκα, από πάνω της είναι η Γουαδελούπη και η Μαρίγκα Λάντ είναι η πολύ μικρή κουκίδα που βλέπετε κάτω από το G, αριστερά από το G. Η Γουιάννα που βλέπετε κάτω δεξιά στο χάρτη, θα με συγχωρέσετε, είναι η Αγγλική. Οι Γουιάννες είναι εντός αγωγικών τρεις,
και είναι η Γκαϊάννα, η αγγλική, που είναι το Diamond Distillery, βγαίνει το Ελδοράδο. Δίπλα του ακριβώς είναι το Σουρινάμ, που ήταν η Ολλανδική απικία, και μετά από το Σουρινάμ είναι η Γαλλική Γουιάννα, γεωγραφικά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη Μαρτινίκα. Η Μαρτινίκα τώρα είναι ένα νησί, το οποίο έχω επισκεφθεί 5 φορές, είναι το αγαπημένο νησί, φτιάχνουν τα αγαπημένα μου ρούμια. Είναι ένα νησί περίπου 2 φορές η Νάξος. Έχει ένα ηφαίστειο στο βόρειο μέρος του νησιού που βλέπετε, το Mont Pelé. Η πρωτεύουσα του είναι το Fort de France. Η παλιά του πρωτεύουσα είναι το Saint-Pierre που βλέπετε βόρειο-δυτικά. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Πλέον το αποστακτήριο του Saint James είναι στο Saint Marie, στο βόρειο-ανατολικό κομμάτι του νησιού. Θα δούμε τώρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το που είναι κάθε αποστακτήριο. Εδώ βλέπετε, σας έχω ένα χάρτη στον οποίο δείχνει που βρίσκονται όλα τα αποστακτήρια του νησιού. Πολύ βασικός κανόνας είναι ότι για να έχεις AOC, για να έχεις Agricole RAM, πρέπει να έχεις δικά σου ζαχαροκάλαμα. Δεν χρειάζεται να τα αποστάζεις ο ίδιος, αλλά πρέπει να έχεις δικά σου. Δηλαδή, ο Clermont με το Habitation Saint-Étienne, που βλέπετε που είναι οίκη, δεν έχουν δικό τους αποστακτήριο και αποστάζουν και οι δύο στο Σιμών, το οποίο είναι αποστακτήριο, δεν είναι οίκος, απλά αποστάζει. Αλλά ο καθένας έχει τα δικά του ζαχαροκάλαμα. Όσοι είχατε έρθει και σε μια παρουσίαση που είχαμε κάνει στην Bar Academy πάλι, που ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο Agricole Forum που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα, υπήρχε ένα ρούμι από κάθε αποστακτήριο, μη παλαιωμένο, και για να δούμε τη διαφορά στο terroir, όπου terroir είναι ένα μικροκλίμα που δημιουργείται στην εκάστοτε περιοχή και εδαφικά, κατ' επέκταση, που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία του ζαχαροκάλαμου και κατ' επέκταση του ρουμιού. Δεν υπάρχει άλλο ρούμι και ελάχιστα spirit εν γέννη που να παίζει τόσο σημασία η πρώτη ύλη. Δηλαδή το ζαχαροκάλαμο από την ποικιλία του μέχρι την κατάσταση που βρίσκεται είναι το α και το ω για ένα ζαχαροκάλαμο, για ένα ρούμι. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις στο Σιμών, για παράδειγμα, που αποστάζουν 2 διαφορετικές εταιρείες. Και έχουν διαφορετικές φυτείες με διαφορετικά ζαχαροκάλαμα. Γίνονται στον ίδιο αποστακτήρα, τα κάνει ο ίδιος άνθρωπος, κάνουν τους ίδιους βαθμούς, γιατί λόγω νομοθεσίας είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να κάνεις. Είναι τεράστιο, οπότε θα το αναλύσω. Ενδεικτικά να πούμε ότι επιτρέπεται να βγάλεις 65 με 75 βαθμούς από αποστακτήρα που είναι συνεχής, αλλά είναι μια στήλη. Οι αποστακτήρες αυτοί ονομάζονται Creole Steel ή Single Column. Ήθιστε να ήταν με χαλκό, πλέον επιτρέπεται να είναι και ανοξείδωτη. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα 2 αποστακτήρια βγάζουν ένα τελείως διαφορετικό προϊόν. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν άλλα ζαχαροκάλαμα. Και γιατί έχουν άλλα ζαχαροκάλαμα, θα σας το δείξω αμέσως αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι μια απεικόνηση του νησιού της Μαρτινίκας, ορισμένο ουσιαστικά σε 3 ζώνες. Πάνω δεξιά θα δείτε το 3 Grand Zone. Το βόρειο κομμάτι, όπου υπάρχει το όρος Πελέ, αλλιώς το ηφαίστειο, όπως ονομάζεται, έχει πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο, φτάνει περίπου τα 1500 μέτρα. Το νότιο κομμάτι δεν έχει καθόλου υψόμετρο. Αυτό τι δημιουργεί? Αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά οι αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, όπως έρχονται δηλαδή ανατολικά στο ύψος περίπου που είναι το Saint Marie, δηλαδή το αποστακτήριο του Saint James, εγκλωβίζονται από το ηφαίστειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρέχει πάρα πολύ. Όλο το βόρειο κομμάτι, αυτό που βλέπετε το λευκό, που είναι η βόρεια ζώνη, είναι η πιο βροχερή ζώνη. Εκεί πέρα βρέχει σχεδόν όλο το χρόνο, εκεί υπάρχει ζούγκλα. Και γενικά η βλάστηση είναι πολύ μεγαλύτερη, υπάρχει πάρα πολύ νερό και γι' αυτό και ονομάζεται υγρή ζώνη. Το νότιο κομμάτι του, αυτό που βλέπετε, το Morne du Sud, είναι το ξηρό μέρος, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ flat, δεν εγκλωβίζονται πάρα πολλά σύννεφα, άρα δεν έχουμε τις ίδιες βροχές.
Και υπάρχει και ένα παραθαλάσσιο κομμάτι που βλέπετε γύρω-γύρω, όλο το γαλάζιο ουσιαστικά κομμάτι που βλέπετε, στο οποίο υπάρχει, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, ας πούμε. Αυτό παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορείτε να το συγκρίνετε, και αυτό είναι το καινούργιο κομμάτι, μπορείτε να το συγκρίνετε με τα highlands και τα lowlands στο whisky ή την tequila. Και αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Δηλαδή, περιοχές με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά βροχής δημιουργούνται ζαχαροκάλαμα τα οποία είναι πιο round, είναι πιο στρογγυλά, είναι πιο μαλακά, δεν έχουν τόσες γωνίες. Σε αντίθεση με τις ξηρές περιοχές, οι οποίες τα ζαχαροκάλαμα που βγάζουν είναι πιο dry. Είναι πιο ξηρά, άρα και το ρούμι είναι πιο aggressive, είναι πιο επιθετικό. Okay. Στα παραθαλάσσια θα δούμε agricole που θυμίζουν λίγο πιο πολύ θάλασσα, ενδεχομένως. Δηλαδή, το Trois Rivières, το οποίο βρίσκεται νότια-νότια, είναι μια περιοχή που θα δείτε, λέγεται Saint-Louis. Εκεί βρίσκεται το Trois Rivières, το ψυχτήριο, ο οίκος πλέον, αποστάζει πιο μέσα στο Λαμουνί. Αλλά το Trois Rivières εκεί έχει τις φυτείες του, είναι αυτό το πράσινο κομμάτι που βλέπετε που φτάνει μέχρι τη θάλασσα, όπου υπάρχει και ένα κομμάτι στο οποίο τα ζαχαροκάλαμα βρέχονται από το νερό, άρα δίνουν και μια αλμυρή κατάσταση, στη αλμυρή γεύση στο τελικό προϊόν. Εδώ θα δείτε που είναι το Saint-Louis και το Λαμουνί βρίσκεται στο Rivière Pilote που είναι λίγο πιο βόρεια και πιο πολύ στην ενδοχώρα. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε κάποια πορεία βασικά σε αυτό ως τώρα. Κωνσταντίνε, δεν έχω κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από όσα βλέπω. Ωραία, τέλεια. Στο Zoom. Να πούμε λίγο, να πω λίγο ότι έχω κάνει εγώ μια βλακεία μάλλον και έχω βάλει 2-3 σημεία στο Facebook που μπορεί να το δει κάποιος. Αλλά τα comment που βλέπω είναι μόνο από τη σελίδα της Bar Academy. Οπότε, ωραία, δεν πειράζει. Πράγματα, ας πάει στην Bar Academy, στο live κομμάτι και να κάνει εκεί την ερώτησή του. Ωραία. Έχω κάνει μια βλακεία και το έχω μοιράσει και το βλέπουν από διαφορετικά σημεία τα παιδιά. Όποιος έχει ερωτήσεις πάνω σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο Κωνσταντίνος, μας τα γράφετε στο chat, είτε κάτω στα comment στο Facebook και τα μεταφέρω εγώ στον Κωνσταντίνο. Αυτή τη στιγμή, Κωνσταντίνε, δεν έχουμε κάτι, οπότε... Ωραία. Σ' αφήνω σε... Αν υπάρχουν λέξεις που δεν καταλαβαίνετε, να ξέρετε δεν υπάρχει κακή χαζή ερώτηση. Και όντως είναι ένα σεμινάριο το οποίο είναι λίγο upper level, οπότε γιατί η κατηγορία από μόνη της δεν είναι τόσο γνωστή, μία ή άλλη. Δηλαδή θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, δεν θα προλάβω να τα αναλύσω καν εδώ πέρα όλα. Επομένως, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, κάνετε πάρα πολύ άντε και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, εδώ θα δούμε τη γέννηση του St. James. Γιατί το St. James... Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το αγαπημένο μου ρούμι στη Μαρτινίκα, δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω. Και χαίρομαι που δεν υπάρχει ακόμα μετάφραση σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω γιατί αγαπώ όλα τα ρούμια από τη Μαρτινίκα. Γενικά νομίζω ότι αγαπώ όλα τα agricole. Και έχω τη χαρά ως τώρα να έχω δει 36 αποστακτήρια agricole. Όλα στη Μαρτινίκα, περισσότερες από μία φορά τα πιο πολλά, όλα στη Γουαδελούπη και όλα στη Μαρίγκα Λάντ. Μου μένουν κάποια στο Ριγιούνιον και στη Γαλλική Γουιάννη. Μέσα στα πολλά από στα κτίρια αυτό. Το St. James, λοιπόν, ήταν ο πρωτοπόρος της κατηγορίας στα πάντα. Δηλαδή, κάθε από στα κτίρια στη Μαρτινίκα έχει τη μαγεία του. Το αγαπάω για κάποιο λόγο. Το... Favorite, για παράδειγμα, είναι ένα αποστακτήριο που φτιάχνει ένα ρούμι πολύ traditional, πολύ old school, που είναι για μένα πάρα πολύ ωραίο. Το Trois Rivières κάνει ένα πιο αλμυρό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Nesson και το Depage είναι τα μόνα αποστακτήρια τα οποία έχουν πόσιμο νερό, οπότε οι ζυμώσεις τους είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι πολύ πιο γεμάτα τα λευκά ρούμια. Το St. James... Να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Θα το έλεγες αυτό, θα έλεγες ότι το Rum Agricole είναι κάτι σαν το μεσκάλ
αντίστοιχα ναι. σε πολυπλοκότητα και τερουά. Και... Ακριβώς. Τέλεια. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σωστός ο παραλληλισμός. Χαίρομαι που μου το λες, γιατί είναι έτσι. Είναι μια κατηγορία μεγάλη, μια υποκατηγορία μιας μεγάλης κατηγορίας, βασικά, που δεν είναι το ίδιο εύκολο για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν ζάχαρα, δεν υπάρχει τίποτα. Απαγορεύονται όλα, όλα, όλα. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Μιλάμε για 100% spirit. Αυτό. Είναι πιο δύσκολη κατηγορία, όπως είναι το μεσκάλ, πιο μικρή. Όπως και το μεσκάλ, απίστευτα mixable, δηλαδή σαν bartender, απευθυνόμενος σε bartender και όχι μόνο. Η πολυπλοκότητα τόσο και σαν neat spirit, αλλά όσο και στο mixability που έχει, είναι όπως το μεσκάλ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια. Θεωρώ αυτά τα δύο τα πιο mixable αποστάγματα αυτή τη στιγμή, που, από αυτά που ξέρω, που έχω πιει, που έχω δοκιμάσει. Φαντάζομαι ότι σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γενικά σε ό,τι αφορά το mixability, προϊόντων. Έχω μια ερώτηση εδώ από ένα παιδί από το Facebook που λέει πώς ακριβώς είναι η μετάφραση του agricol. Αγροτικό. Αυτό αγροτικό. Αγροτικό. Στην Μαρτινίκα πολύ συγκεκριμένα. Και έτσι έχει δημιουργηθεί και ο όρος, ήταν Rum Industriel και Rum Agricole. Τα Rum Industriel ήταν τα ρούμια από μελάσσα, τα οποία ονομάστηκαν έτσι γιατί το 18ο αιώνα που ξεκινήσανε, η διαδικασία της μετατροπής του χυμού σε μελάσσα χρειαζόταν τεχνική. Δηλαδή, με τεχνική έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο να επέμβαινε σε αυτό η τεχνολογία. Το industry. Οπότε ονομάστηκαν Rum Industriel, γιατί στις αρχές, όπως θα σας πω πιο μετά, ονομαζόταν τάφια ή γκαλντίβ, που ήταν ουσιαστικά ένα aguardiente de caña. Στα γαλλικά είναι τάφια. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς το να κάνουν χυμό ζαχαροκάλαμο. Μετά έγινε τα ρούμια από μελάσσα με μια έξτρα διαδικασία, δηλαδή μετατροπή του χυμού σε μελάσσα και ο διαχωρισμός δηλαδή σε μελάσσα και ζάχαρη, και ονομάστηκε Rum Industriel. Οπότε το Rum Agricole ήταν το αγρότικο, γιατί αυτό πίνανε οι σκλάβοι. Καταλαβαίνεις, οι αγρότες. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μετάφραση. Άλλη μια ερώτηση από το Facebook πάλι. Το μεσκάλ είναι ο παππούς της, το μεσκάλ είναι ο παππούς της τεκίλα, μπορείς να το πεις. Και έτσι. Ναι. Αντίστοιχα είναι και το Agricole, λέει. Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ σε αυτό έχω άποψη, δυνατή. Για να σας το πεις. Περίμενε. Άμα πεις το 1703, που είναι το πρώτο αποστακτήριο ρουμιού στο Μπαρμπέιδο, στο Mount Gay, ισχύει, είναι η πρώτη με επίσημη. Αλλά... Εγώ το λέω από την άποψη ότι το ρούμι ξεκίνησε γενικά, γιατί όλα ρούμια τα θεωρούμε, το ρούμι ξεκίνησε σαν παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις πατέρα του ρούμιου, κατά την άποψή μου. Είναι δύο διαφορετικές, πώς θα λένε, ιστορίες, ας το πούμε. Πρόσες. Ναι, κοίτα, βέβαια, αν μπούμε είναι μια άποψη αυτή και συμφωνώ εν μέρη, αλλά αν μπούμε στη δικασία να τα βάλουμε σε μια κατηγορία, το αγρικόλ προϋπάρχει. Το αγρικόλ είναι πιο πριν από το τέτοιο. Είναι από το... Πρέπει να το... Νομίζω ότι το έχω, θα το δείξω μετά. Είναι από το 1657, νομίζω, που το έκανε ο Πέρ Λαμπάτ. Ο Πέρ Λαμπάτ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την πρώτη απόσταξη σε χυμό ζαχαροκάλαμου στη Μαρτινίκα. Είναι τεράστιο όνομα, υπάρχει και ρούμι, φτιάχνεται στη Μαρή Γκαλάν προς τιμή του, το Πέρ Λαμπάτ. Και η πρώτη καταγεγραμμένη απόσταξη είναι στη Μαρτινίκα και είναι από χυμό ζαχαροκάλαμου. Οπότε θεωρητικά ναι, απ' την άλλη έχεις δίκιο στο ότι τα ρούμια από μελάσσα φτιάχτηκαν γιατί κάτι έπρεπε να γίνει μελάσσα. Αυτό. Ενώ τα Rum Agricole έγινε αυτούσιος ο χυμός. Οπότε ναι, είναι και λίγο και από τη μία και από την άλλη μεριά μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις. Και δεν χρειάζεται να υπάρχει και μία άποψη. Ωραία είναι να έχουμε διαφορετικές. Αυτό. Η δική μου, το δικό μου το point σε αυτό και τουλάχιστον αυτό όταν έκανα
μαθήματα, τέλος πάντων, εκπαίδευα Ρούμι γενικά, αυτό ήταν κάτι το οποίο επικοινωνούσα, είναι ότι από τη στιγμή, και διόρθωσέ με μήπως κάνω λάθος αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν καινούργια στοιχεία ή να ξέρετε περισσότερα πράγματα αυτή την περίοδο, να έχετε μάθει περισσότερα πράγματα, είναι ότι ο μεγάλος όγκος ήταν πάντα η μελάσσα, γιατί η ζάχαρη ήταν το βασικό. Πάντα. Κάποια στιγμή και μετά που υπήρξε αυτός ο πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας και διακόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις, οι άλλοι αντί να παίρνουν την μελάσσα να την πουλάνε για ρούμι εκτός, αποφασίσανε ή υποχρεωθήκαν οικονομικά να κάνουν ρούμι απευθείας από το χυμό, που έβγαλαν και μεγαλύτερες ποσότητες. Και θα πολύ θα σου απαντήσω. Είναι η δική σου... η εικόνα που έχω για την ιστορία. Έχεις πολύ δίκιο ιστορικά, πάρα πολύ, και θα πατήσω σε αυτό, γιατί αυτό ουσιαστικά περιγράφει η πρώτη διαφάνεια που θα δούμε. Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε στο export, που είναι το τρίτο bullet point από αυτά που βλέπεις, είναι αυτό ακριβώς. Για ποιο λόγο έγινε το export, είναι ξεκάθαρα το γαλλοαγγλική διαμάχη. Δηλαδή, σκέψου, ένα πολύ ωραίο fun fact, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άσχετο βέβαια, κάθε Γάλλο στρατιώτης δικαιούταν ένα μπουκάλι Σεντ Τζέιμς. Καλό. Τυχεροί άνθρωποι τότε, ναι. Τυχεροί άνθρωποι. Όταν είσαι έτοιμος να προχωρήσεις παρακάτω, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάνα δύο ερωτήσεις κάπου. Αν είσαι έτοιμος να προχωρήσεις παρακάτω, να μην τις κάνω τώρα, να το κάνω στο επόμενο. Έχω και εδώ μια ερώτηση, είναι, η οποία είναι και μεγάλη και μ' αρέσει. Ναι. Το ευαισθητογενές έδαφος μαζί με το χαμηλό βαρομετρικό λόγο υψωμένου συνδυασμού με την γρασία. Δεν χρειάζεται διάβαση δυνατά. Το βλέπετε κι εσείς, φαντάζομαι. Όχι, δεν τα βλέπω. Το ευαισθητογενές έδαφος μαζί με το χαμηλό βαρομετρικό λόγο υψόμετρου σε συνδυασμό με την υγρασία που προφανώς περιέχει αλάτι λόγω της θάλασσας παίζει μεγάλο ρόλο στη διαφορά του RAM σε RAM. Από RAM σε RAM. Και αν ναι, ποια στοιχεία παίρνει και ποιες διαφορές. Πολύ καλώς. Λοιπόν, το ευαισθητογενές έδαφος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το χαμηλό βαρομετρικό γενικά μετά μπαίνει στο κομμάτι της παλαίωσης. Δεν θέλω να πάω ακόμα εκεί, θα μπορούμε να πάμε στο τέλος, οπότε θα την κρατήσω την ερώτησή σου, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το έδαφος έχει να κάνει παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα, στο σεμινάριο που σας είχα πει, που είπα, προαναφέρθηκα, είχαμε κάνει και στο testing, όταν τα παιδιά δοκιμάσανε συγκριτικά το DePaz. Δεν θυμάμαι, το DePaz, δεν θυμάμαι με ποιο, βρήκανε τρομερά αρώματα που είναι πολύ γήινα, αλλά με αυτό το κομμάτι που θα μυρίσει σε μια ευαισθητογενή περιοχή. Και θα σας το εξηγήσω μετά, πώς παίζει ακριβώς ρόλο. Δηλαδή θα τη βρείτε την απάντηση, θα τη βρεις μέσα στην πορεία του σεμιναρίου. Οπότε δεν θα την πω τώρα για να μην κάνω spoil στον εαυτό μου. Ωραία. Έχει και μια άλλη ερώτηση που μάλλον και αυτή την εξηγήσει αργότερα. Αν να την εξηγήσει, δεν χρειάζεται να μπει. Okay. Να το κάνει τώρα. Υπάρχει διαφορά στη γεύση ή στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος από χάλκινο βαστακτήρα σε ανεξίδωτο. Οπότε ρωτάει για το. Αν υπάρχει διαφορά στο απόσταγμα από χάλκινο και ανεξίδωτο βαστακτήρα, είναι η ερώτηση. Το ένα είναι για τη γεύση και το άλλο είναι για την ποιότητα. Και καλά. Στην ποιότητα όχι, στη γεύση ναι. Γενικά ο χαλκός είναι το καλύτερο μέταλλο για απόσταξη. Το θεωρητικά αυτό το γνωρίζουμε στην απασταγματοποιία. Όσο πιο πολύ μένει κάτι στο χαλκό, ανεβάζει, δημιουργεί διαφορετικούς εστέρες. Δηλαδή ενώσεις που δημιουργούν τα αρωματικά προφίλ. Παράδειγμα, ένας αποστακτήρας κόλου στυλών σε κάθετη σύσταση, όσο πιο πολύ μένει σε χάλκινο αποστακτήρα, το απόσταμα βγάζει βανίλια, δημιουργεί βανιλίνη. Δεν το ξέρω το γιατί, αλλά αν βρείτε σε μη παλαιωμένο ρούμι ή απόσταγμα γενικά, στοιχεία βανίλιας, άρα δεν τα έχει πάρει το βαρέλι, που είναι okay, πολύ πλούσιο σε βανιλίνες, είναι από τον αποστακτήρα. Δηλαδή στο γευστικό προφίλ, ο χάλκινος αποστακτήρας κάνει πολύ πιο γλυκά αρώματα από ό,τι κάνει ένας ανοξείδωτος. Ο ανοξείδωτος κάνει πολύ πιο floral. Πολύ συγκεκριμένα. Και είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ποιοτικά, όχι, είναι τι επιλέγεις να κάνεις. Σίγουρα το traditional και το old school έχει την ομορφιά του, αλλά δεν σημαίνει ότι
είναι καλύτερο, απαραίτητα. Γενικά δεν είμαι της άποψης αυτής. Άλλο το να τιμάς την παράδοσή σου και να ξέρεις να το κάνεις με τον παλιό τρόπο, αλλά απ' την άλλη, όταν ξεφεύγεις και σε ποσότητες και δεν γίνεται, εξίσου σέβομαι τον όγκο με την ποιότητα ταυτόχρονα. Οπότε δεν μπορείς να έχεις την παραγωγή του St. James με χάλκινο. Συγκεκριμένα το St. James δεν έχει πλέον χάλκινο στα βαστακτήρια. Και έχουν ελάχιστα βαστακτήρια. Αυτό. Ελπίζω να σας κάλυψα. Φαντάζομαι πως κάλυψα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Σε τουλάχιστον από αυτά που βλέπω τώρα. Ξεκίνα να συνέχισε και άμα είναι κάποια στιγμή που είσαι έτοιμος να δεχτείς ερωτήσεις, θα σας κάνω εγώ. Δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία να τις διαβάζεις εσύ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το St. James λοιπόν δημιουργήθηκε το 1765 στο Trouvaland. Τερεσδίνα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος στα γαλλικά, μιας και παρακολουθείς, και φιλιά στη Σύρο. Από τον πατέρα Λεφαμπού. Πολύ ωραία λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε σχέση με το Ρούμι και το 1765 το St. James δεν δημιουργήθηκε σαν βαστακτήριο, αλλά σαν sugar factory. Όπως όλα τα βαστακτήρια, ελάχιστα και αυτά κυρίως είναι τα πιο μεταγενέστερα, τα πρώτα βαστακτήρια όλα δημιουργήθηκαν σαν sugar factories. Το πρώτο βαστακτήριο στη Μαρτινίκα ήταν το 1690, που πάλι ήταν Sugar Factory, που είναι το ZEM. Για να λέω και τις αλήθειες μου, που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Λοιπόν, ξεκίνησαν να φτιάχνουν λοιπόν ρούμι. Ο Λεφεμπούρ ήξερε από απόσταξη, γενικά. Και έτσι το 1700, αυτό δεν θα το βρείτε πουθενά σαν πληροφορία όσο και να ψάξετε, η πρώτη απόσταξη του St. James έχει γίνει το 1777 σε απόσταξη, σε αλκοόλ. Okay. Είναι από τον Head of Production, τον κύριο Μάρκ Σασχέ, ο οποίος είναι μέντορας μου και μου έχει κάνει 3 training. Είναι το από το 1777. Ταυτόχρονα, ο Λεφαμπούρ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά ήταν πάρα πολύ μεγάλος γνώστης και του marketing και του άρεσε το αλκοόλ. Ήταν Γάλλος προφανώς και ήταν μεγάλος φαν του μπράντι. Οπότε σκέφτηκε να κάνει ένα μπράντι από χυμό ζαχαροκάλαμο. Και έτσι δημιουργήθηκε το Τάφια. Ακόμα δεν υπήρχε ο όρος Agricole, αλλά αμέσως μετά από αυτό και αφού άρχισε αυτό να κινείται και να αγαπιέται, τότε δημιουργήθηκε το Agricole, αυτό που σας είπα και πριν, το αγροτικό. Προφανώς αυτό συνέβαινε για να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη που είχε ο κόσμος να πίνει Rum Agricole. Οι locals ήταν πάρα πολύ φθηνό. Η πολύ μεγάλη διαφορά του σε σχέση με τα ρούμια των υπόλοιπων νησιών, της Μαρτινίκας, τα ρούμια της Μαρτινίκας, του ρουμιού της Μαρτινίκας με όλα τα υπόλοιπα ρούμια, όχι παντού, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ισχύει μέχρι και σήμερα, είναι ότι το πίνουν πάρα πολύ οι ντόπιοι. Στη Καραϊβική γενικά οι ντόπιοι, ειδικά στα αγγλόφωνα, δεν πίνουν πολύ. Πίνουν μόνο η πιο μεγάλη ηλικία, πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Οι πιο νέοι προτιμούν πιο ουδέτερα αποστάγματα, όπως βότκα, ή αν θα πιούν ένα λευκό ρούμι με κάποιο μίξερ, θα προτιμήσουν το λιγότερο traditional. Θα προτιμήσουν να συνεχίσει αποστάξει, πιο ουδέτερο χαρακτήρα. Θα πάνε σε πιο basic. Είναι λίγο η μόδα, οπότε πίνουν αρκετό κονιάκ με cranberry, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε να αρχίσει να κάνει export. Γιατί είδε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο ο κόσμος αγαπούσε πάρα πολύ και έτσι το St. James είναι το πρώτο ρούμι το οποίο έγινε ποτέ export. Τότε οι πρώτες χώρες που έγινε ήταν η Λατινική Αμερική, χώρες της Λατινικής Αμερικής, και πιο συγκεκριμένα η Αγγλική Γκαϊάννα, που τότε ήταν υπό Αγγλική διακυβέρνηση. Και ο Αγγλικός στόλος κτλ. Κτλ. Πίνανε ρούμι από τη Μαρτινίκα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι το Agricole γενικά είναι ένα ρούμι το οποίο είναι πολύ sipping. Sipping όχι με την έννοια του πίνω, αλλά το ταξιδεύω. Οπότε γενικά υπάρχει
σε πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια της ιστορίας του Λουμιού. Από το αγγλικό ναυτικό μέχρι το ρούμι που φτιάχτηκε το πρώτο ντάκυρι, είναι μίξ μελάσα με βέσου, με χυμό ζαχαροκάλαμο. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα το ντάκυρι σας πετάχτηκε 10-15 μελάκια άγγλικον. Δηλαδή όλοι πίνουν μπακάρντι κόλλα. Είναι η ερώτηση. Τι εννοείς? Θα ήθελα να μου το κάνεις λίγο πιο define λίγο αυτό για να σου απαντήσω. Λοιπόν, το πρώτο όνομα λοιπόν του Saint James δεν ήταν Saint James, αλλά ήταν Saint Jacques. Και αυτό γιατί ο Λεφαβούρ, συγγνώμη, ήθελε να δώσει ένα branded όνομα. Γιατί το Trouvelin δεν ήταν ένα όνομα το οποίο να μπορούσε να... δεν μπορούσε να το κάνει πιο συγκεκριμένα. Ήταν ένα αρκετά κακό μαρκετινίστικο όνομα, τέλος πάντων. Οπότε έγινε Saint Jacques, που είναι ουσιαστικά ο εθνικός ήρωας της Μαρτινίκας. Είναι ο Γάλλος πλοίαρχος, ο οποίος έδιωξε τους Άγγλους από το νησί και έγινε ο κυβερνήτης αυτός του νησιού, ο οποίος φέρθηκε πάρα πολύ καλά στους ντόπιους και θεωρήθηκε, αγιοποιήθηκε από αυτούς. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση ερώτησης, με συγχωρείτε. Δεν πίνουνε αυτό που με ρώτησες, όχι. Ναι, θα το προτιμήσουνε, θα το πιούνε έτσι, αλλά θα πάνε πιο πολύ σε κάτι βότκα κράμπερι, κάτι χένεση κράμπερι. Θα πάνε πιο πολύ σε αυτό. Δηλαδή στο ρούμι κόλλα, στα αγγλόφωνα νησιά δεν θα πολύ πάνε. Θα πάνε, αλλά όχι όπως θα φαντάζεσαι. Τώρα στα ισπανόφωνα, ναι. Εκτός από το Περτορίκο που το μπραντ αυτό ξέρεις ότι δεν πολύ παίζει, παρόλο που φτιάχνεται εκεί. Φαντάζεσαι. Ναι, προτιμούν με κάποιο μίξερ. Γενικά οι νέοι τους αρέσει να πίνουν ένα ουδέτερο σπίριτ με μίξερ και μου αρέσει ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Ξέρεις, πάρα πολύ. Γενικά αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Ναι. Οι νέοι της χώρας δεν εκτιμούν, όπως και εμείς δεν εκτιμούμε το τσίπουρο, αντίστοιχα ή το... Ναι. Ισχύει πάρα πολύ. Και παρόλο που είμαι από την Καρδίτσα δεν πίνω τσίπουρο για να καταλάβεις, οπότε... ναι, έχω καταγωγή δηλαδή από εκεί και δεν το έχω. Έτσι λοιπόν το Saint Jacques έγινε το brand name. Και το Saint Jacques μεταφράστηκε στα αγγλικά και εδώ θα λύσω και την παρανόηση με το πώς διαβάζεται, γιατί πολλοί κόσμος θα το πει Saint James, γιατί είναι στα γαλλικά το Saint, είναι Saint James. Έχει μεταφραστεί το Saint Jacques Saint James, δηλαδή στα αγγλικά Saint James, και αυτό είναι το brand το όνομα του brand. Ο Λεφαβούρ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό στο marketing. Είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έχτισε global καμπάνια. Και θα δούμε μετά πώς εξελίχθηκε αυτό. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε το πρώτο αποστακτήριο. Το πρώτο αποστακτήριο βρισκόταν στο Saint-Pierre. Θα σας πω πίσω για να δείτε. Είναι εκεί στο βορειοδυτικό κομμάτι, κάτω από το ηφαίστειο, είναι το Saint-Pierre εδώ. Θα το δείτε. Είναι ακριβώς κάτω το Unit 4. Εκεί είναι το αποστακτήριο του Ντεπάζ πλέον. Τι συνέβη ωστόσο, θα το δούμε σε λίγο και δεν είναι πια εκεί. Εδώ βλέπουμε το Sugar Factory όπως ήταν. Επειδή έγινε brand, ο άνθρωπος αυτός έστησε ένα τεράστιο logo του brand το λόφο που βλέπει από το λιμάνι, άρα όλος ο κόσμος μπορούσε να βλέπει πλέον το trademark. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ποτέ έγινε. Έγινε κάπου στις αρχές του 1820, νομίζω. Εδώ βλέπουμε πώς γινόταν η μεταφορά. Είναι μια από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες.
είναι πώς φορτώνανε τα βαρέλια ρουμιού στα καράβια. Αυτό γινόταν μέχρι και το 1000, μάλλον μέχρι και το 1849, αυτό γινόταν δωρεάν. Ενώ ότι δεν πληρωνόντουσαν, υπήρχε σκλαβιά. Okay. Μετά άρχισαν να πληρώνονται πολύ λίγα χρήματα, αλλά σιγά σιγά άρχισαν λίγο να παίρνουν κάποια χρήματα οι εργάτες στις φυτείες. Και έτσι πήγαιναν τη θάλασσα χέρι, παίρνανε αγκαλιά με το ένα χέρι το βαρέλι και κολυμπάγανε μέχρι να φτάσουν στο καράβι ή στη βάρκα για να γίνει το shipping σε άλλες χώρες. Ωραία. Και τώρα πάμε λοιπόν να δούμε το trademark, δηλαδή το τι συνέβη και το St. James έγινε το νούμερο ένα agricole ruby σε κατανάλωση στον κόσμο και για ποιο λόγο θεωρείται ο πρωτοπόρος της κατηγορίας. Και είναι ο πρωτοπόρος της κατηγορίας. Είναι οι πρώτοι που αποστάξανε, είναι οι πρώτοι που κάνανε trademark, είναι οι πρώτοι που κάνανε export, είναι οι πρώτοι που, που χρησιμοποίησαν creole steels. Okay. Και όπως θα δείτε, το 1820 αγόρασε την εταιρεία ο Πολίν Λαμπέρτ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την κορύφωση του St. James και την καθιέρωσή του σαν ένα από τα κορυφαία agricole ρούμια που έχουν περάσει. Ένα από αυτά ήταν, στην αρχή τα agricole αποστασσόντουσαν σε αποστακτήρες που είχαν έρθει από το Αρμανιάκ και σε αποστακτήρες Αρμανιάκ. Και γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στο Αρμανιάκ και στο Ram Agricole. Το 1882 μπήκαν τα Creole Steels, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, δηλαδή έγινε απόσταξη συνεχής, με ένα συνεχές φιντάρισμα. Τότε ήταν χάλκινοι οι αποστακτήρες. Και το St. James δημιούργησε το iconic τετράγωνο μπουκάλι, το οποίο είναι αυτό. Το έχετε δει. Και δεν είναι άδειο, έχω λίγο ακόμα. Αυτό το δεκάρι το ωραίο. Ωραία, είναι αυτό το τετράγωνο μπουκάλι. Το οποίο έγινε για ένα και μόνο λόγο, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλο το export που έκανε το ρούμι, ήταν ο τρόπος για να μπορέσουν να κερδίσουν θέσεις στα κουτιά. Ο λόγος έγινε γι' αυτό, για να μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα μπουκάλια στα κουτιά που χρησιμοποιούνταν τότε για να γίνεται η μεταφορά των μπουκαλιών. Και πάμε στο 1885 που κάνει άλλη μια πρωτοπορία ο οίκος. Οι οίκοι πλέον έχουμε αρχίσει και χαρακτηρίζουμε τα Ram Agricole σαν habitation ή πλατασιών, δηλαδή είναι οι οίκοι οι φυτείες, οπότε θα τα δείτε όλα σαν, είναι πλατασιών Saint James, είναι habitation Saint Etienne, θα τα δείτε όλα έτσι, τα brand. Και το 1885 το St. James θα βγάλει το πρώτο του vintage, την πρώτη vintage ετικέτα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Αυτό είναι τόσο σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο όρος vintage στο απόσταγμα και όχι σε προϊόν ζύμωσης όπως είναι το κρασί ή μπύρα. Οπότε η Μαρτινί Καούσα γαλλική επαρχία χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά το κομμάτι που έχει ήδη η Γαλλία για την προστασία των αποσταγμάτων ή αλκοολούχων γενικά προϊόντων της, όπως είπαμε. Και έτσι αρχίζει να χρησιμοποιεί και τον όρο vintage που υπήρχε ήδη στα γαλλικά κρασιά και στη σαμπάνια. Με αποτέλεσμα το 1885, που θεωρητικά είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, υπάρχει μια ερώτηση για την παλαιό, θα την κάνω, θα την απαντήσω μόλις τελειώσω αυτό. Με συγχωρείτε άμα δεν την είχα δει. Γίνεται το πρώτο vintage, το οποίο πωλείται μέχρι και σήμερα, το οποίο είναι αυτό. Το οποίο είναι από το 1885. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστες φιάλες στο αποστακτήριο. Κοστίζει γύρω στα 17.000 ευρώ. Ναι, ακούς. Ναι, παρακαλώ. Δείχνεις άλλη εικόνα από το trademark αυτό? Ναι, τώρα σας δείχνω το μπουκάλι, για να δείτε πώς είναι το μπουκάλι του... Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχει κολλήσει... Okay. Α, όχι, sorry, λάθος δικό μου, έβλεπα άλλο βίντεο, έβλεπα το Facebook, sorry. Δεν πειράζει. Το οποίο έχει μια καθυστέρηση, ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το απόσταγμα
το οποίο το βλέπετε είναι πάρα πολύ μαύρο. Δεν έχει ωστόσο χρωστική. Ο λόγος που είναι τόσο σκούρο το χρώμα του είναι η αντίδραση Maillard, η οποία είναι υπεύθυνη γενικά για όταν κάτι παίρνει χρώμα και οφείλεται στη θερμοκρασία αυτό, δηλαδή είναι εξωγενής παράγοντας στη θερμοκρασία, δεν είναι μόνο το βαρέλι. Δηλαδή το ψωμί, όταν θα το βάλουμε σε ένα φούρνο απ' έξω, θα είναι πιο σκούρο από ό,τι είναι μέσα, πάντα. Αυτό οφείλεται στην αντίδραση Maillard. Ο καφές σκουραίνει για αυτό το χρώμα, για αυτό το λόγο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα spirit. Στην Καραϊβική και λόγω του tropical aging, η αντίδραση Maillard είναι πολύ μεγαλύτερη. Επομένως, αυτό το κομμάτι, αυτή η παρτίδα, το 1885, δεν έχει κάποια προσθήκη χρωστικής και είναι, έκατσε περίπου 20 χρόνια σε βαρέλι. Και μαζί με την αντίδραση Maillard δημιουργήθηκε αυτό το χρώμα. Μην ξεχνάμε ότι τα ξύλα δεν ήταν η ίδια. Δεν υπήρχε νομοθεσία ακόμα. Ενδεχομένως να μην ήταν γαλλικά ή μπέρμπον, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Οπότε δεν το γνωρίζουμε αυτό απόλυτα. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γι' αυτό ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, και το 1867 με το 1895 αρχίζει να κάνει τα μεγάλα ανοίγματα ο Πολίν Λαμπάρτ στο Λαμπέρτ στην Ευρώπη. Αρχίζουν και φεύγουν καράβια στο καρισμένα με Saint James Ram από τη Μαρτινίκα με προορισμό τη Μασαλία και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και στην ευρωπαϊκή αγορά πέραν από τη γαλλική. Εδώ βλέπουμε άρθρα από εφημερίδες της εποχής, είναι αυτά, εδώ πέρα, όπως θα δείτε στη μέση, με τον πολύ φίλο μου αυτό το Glow. Αυτά είναι όλα από εφημερίδες της εποχής, δεν είναι διαφημιστικά και ουσιαστικά δείχνει το πόσο σημαντικό ήταν, γιατί μιλάμε για αγγλόφωνη εφημερίδα, δεν μιλάμε για γαλλόφωνη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και στην αγγλική αγορά ήδη. Και μιλάμε για το 1867 με το 1895. Okay. Αυτή είναι η σφραγίδα του Λαμπέρτ. Υπό αυτή τη σφραγίδα γινόταν το shipping του Ρουμιού, Μασαλία, Μπορντό, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Παρίσι. Η εταιρεία του ήταν αρκετά μεγάλη. Και οπότε έτσι άρχισε να γίνεται το St. James να πηγαίνει παντού στον κόσμο. Και τώρα πάμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του St. James και γενικά του Angry Gold Ram εν γέννη. Το 1902 εξεράγει το ηφαίστειο Montpellier. Πολύ συγκεκριμένα ήταν η επέτειος πριν από λίγες μέρες. Ήταν στις 8 Μαΐου. Και η ώρα ήταν 8 και 2 λεπτά. Ένα nerd fact. Όταν εξεράγει το ηφαίστειο, καταστρέφηκε όλο το Σαμπιέρ. Σκοτώθηκαν 30.000 άνθρωποι και γλίτωσαν μόνο 2, οι οποίοι ήταν στη φυλακή του Σαμπιέρ. Το Σαμπιέρ ήταν ίσως η ομορφότερη πόλη στην Καραϊβική που έχει περάσει ποτέ. Το προσωνύμιο της σε εκείνη την εποχή ήταν το Μικρό Παρίσι. Πλέον έχει αναστηλωθεί η πόλη, είναι πανέμορφη. Παραμένει σαν μια αντίστοιχη συμπρωτεύουσα του Fort de France που πλέον είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Ωστόσο, καταστρέφεται όλο το αποστακτήριο. Φέτος έψαξα πάρα πολύ για να το βρω κάποιο υπόλοιμα. Τελικά υπάρχει απλά στην περιοχή που ήταν γραμμένο με πέτρες το St. James. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να το δω. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι που είδατε πριν, έστω που ήταν το παλιό Sugar Factory. Και το αποστακτήριο άρχισε να γίνεται gypsy. Δηλαδή άρχισε να πηγαίνει και να αποστάζει σε άλλες περιοχές. Το 1911 πήγε στο Σεν Ζωζέφ, το 1912 πήγε στο Λαμεντίν,
Το Λαμεντίν είναι ουσιαστικά η περιοχή του αεροδρομίου. Είναι πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Και μετά πήγε στο Καζε Πιλότ το 1929. Σε αυτό το κομμάτι, εδώ μέσα, έχουμε περάσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως σας είπα πριν, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γάλλοι στρατιώτες δικαιούντουσαν από ένα μπουκάλι Agricole St. James, το οποίο είναι ένα αρκετά ωραίο nerd fact. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες της εποχής από το ηφαίστειο. Αυτή είναι η έκρηξη του ηφαιστείου. Ωραία. Και εδώ είναι σκετσογραφία, δεν είναι πραγματική φωτογραφία, για το πώς ήταν η περιοχή μετά την έκρηξη. Έτσι είχε γίνει και είναι, ωστόσο είναι πάρα πολύ accurate. Φαίνεται ακόμα και αν πας τώρα στην πόλη, η οποία είναι ξαναχτισμένη, φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής, ειδικά σε κάποια κομμάτια που τα έχουν αφήσει τελείως έτσι. Και μιλάμε για 120 χρόνια πίσω. Και εδώ είναι μια actual φωτογραφία δεξιά μας, το πώς ήταν μετά την καταστροφή, και αριστερά είναι μια σκετσογραφία για το πώς συνήθιζε να είναι η περιοχή, το Σαν-Πιέρ. Το Σαν-Πιέρ ήταν μια από τις πιο πλούσιες πόλεις της Καραϊβικής κατά εκείνη την περίοδο. Οι Γάλλοι γενικά, όπως ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ καλοί στο κομμάτι του να δημιουργούν μια καινούργια. Δηλαδή, σε αντίθεση με τους Ισπάνους και με τους Άγγλους, δεν ήταν λιγότερο βίαιοι απέναντι στους σκλάβους ή στους local. Αυτό που τους διαχώριζε είναι ότι εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολύ καλά αυτό που είχε και στρατηγικά. Δηλαδή, η Μαρτινίκα είναι ένα νησί το οποίο είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Με την έννοια ότι κάνει από ζαχαροκάλαμα, ζάχαρη, ρούμι, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φτιαχτεί από ζαχαροκάλαμο, και μελάσα ακόμα φτιάχνει. Το St. James πολύ συγκεκριμένα φτιάχνει και ένα ρούμι από μελάσα, το οποίο το πουλάει σαν φασόν, που δεν είναι agricole, είναι ραμ. Okay, και το πουλάει σε άλλες χώρες, φασόν ραμ, από μελάσα. Το έχω δει με τα μάτια μου, δεν μου το έχει πει κάποιος. Αυτό... είναι πολύ πλούσιο σε μπανάνες, καρύδες και γενικά φρούτα, λαχανικά κτλ. Έχει τα πάντα, είναι πάρα πολύ εύκολος τόπος. Έχει βιομηχανία, έχει δρόμους, έχει φώτα στους δρόμους επίσης, κάτι που θα συναντήσει, ας πούμε, στον Άγιο Βικέντιο στην Ντομινίκα. Και γενικά από τότε ήδη ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος δήμος. Οπότε η καταστροφή γενικά επηρέασε όλο το κομμάτι, μόνο και μόνο το ότι η πρωτεύουσα καταστράφηκε και έπρεπε να πάει κάπου αλλού. Δείχνει και το μέγεθος και της καταστροφής, αλλά και της σημασίας του τόπου. Και φτάνουμε στο πιο σήμερα, στο οποίο είναι η νεότερη εποχή και έχει να κάνει με την αναγέννηση του μπραντ. Το 1973 η Cointreau αγοράζει το St. James και μεταφέρει το αποστακτήριο στην ανατολική μεριά, όπως είδαμε, στο Saint-Marie, και έτσι σηματοδοτείται μια καινούργια εποχή, γιατί έχει να κάνει αυτό που σας είπα με τα ζαχαροκάλαμα. Τα πάντα είναι καινούργια, έχουμε μπει στη νέα εποχή, η τεχνολογία έχει αρχίσει και παίζει ρόλο. Η Cointreau ακόμα δεν είναι Rémy Cointreau, είναι απλά Cointreau. Λίγο μετά γίνεται Rémy Cointreau. Το 1996 λοιπόν δημιουργείται το AOC. Το AOC, όπως είπαμε, είναι το Appellation Origin Contrôlée, το οποίο έχει να κάνει με όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ρόλο στην διαδικασία παραγωγής. Αμέσως μετά από... Και τι σχέση έχει το St. James με το AOC, θα σας πω. Αμέσως μετά τη μεταφορά του αποστακτηρίου από το Cointreau Group πλέον στο Saint-Marie, αρχίσανε στη Μαρτινίκα να ψάχνουν τρόπους να δημιουργήσουν την ένδειξη AOC, γιατί δεν υπήρχε ακόμα. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1975, δηλαδή μία χρονιά μετά από τη μεταφορά του αποστακτηρίου. Πήρε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα
να γίνεται με την αίτηση κτλ. Κτλ, η οποία τελικά απορρίφθηκε και το 1889 έγινε η σύσταση ενός οργανισμού που λέγεται FENARUM, είναι το National Federation of Rum Producers, δηλαδή όλη η παραγωγή ρουμιού στο νησί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλα τα προστακτήρια στο νησί, δημιουργήσαν μια επιτροπή μαζί, η οποία θα έκανε ένα αίτημα για να βγει AOC. Πήρε λίγα χρόνια, αλλά τελικά πήραν την έγκριση και το 1993 άρχισαν να σχεδιάζεται το AOC που αφορά τα ρούμια από τη Μαρτινίκα. Και το 96, και αν δεν κάνω, ναι, και στις 5 Δεκέμβρη, Νοέμβρη, συγγνώμη, στις 5 Νοέμβρη, έγινε η επίσημη πρώτη του AOC, κάτι στο οποίο συμφωνήσανε, όπως σας είπα, όλα τα προστακτήρια, και για να εκλεγείς πρόεδρος, ο οποίος ελέγχθηκε πριν από μερικά χρόνια, εκλέχθηκε ο Head of Production του St. James, που σας είπα πριν, ο κύριος Μάρκ Σασχέ. Για να εκλεγείς πρέπει να σε εκλέξουν όλα τα άλλα προστακτήρια. Άρα, θεωρητικά είσαι ο man. Είσαι ο man, στο Agricol. Οπότε είναι γαμό. Και φτάνουμε στο αρκετά σήμερα, το 2003, αρκετά κοντά στο σήμερα μάλλον, όπου η γαλλική εταιρεία La Martiniquais αγοράζει το St. James από, πλέον έχει γίνει ήδη ρεμικό αντρό η εταιρεία, οπότε την αγοράζει από εκεί. Και... αγοράζει, συγγνώμη λίγο να το, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Αγοράζει η La Martiniquais, αγόρασε από το Κουαντρό το St. James, ναι, από τη Ρεμή Κουαντρό. Ναι. Δηλαδή τώρα η La Martiniquais έχει το St. James σαν κάτω από κάτω από το πρωτοφόλιό της. Okay. Ναι, και είναι και η ναυαρχίδα. Γενικά η La Martiniquais είναι μια εταιρεία που έχει αρκετά προϊόντα και κάνει και μεγάλη διανομή. Δηλαδή στη Γαλλία έχει την Κουέρβο. Ναι. Τη γνωρίζω την εταιρεία. Είναι νομίζω η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Κάπως έτσι είναι το πλέον, ναι. Ναι. Είναι στο επίπεδο περίπου της Pernod Ricard. Για να καταλάβουμε συγκρίσιμα μεγέθη πιο κοντά στην ελληνική αγορά. Και μάλιστα η Μαρτινικές έχει πάρα πολλά agricole. Έχει το St. James, έχει τον Depaz, έχει το Dillon και το Zimbali, το οποίο ανήκει στο St. James. Ανήκει έτσι κι αλλιώς όμως. Δεν ανήκει στην Μαρτινικές, ανήκει στο St. James πλέον, το Zimbali. Αυτό. Εδώ είναι λοιπόν το καινούργιο προστακτήριο στο Σεν Μαρί. Είναι το μεγαλύτερο, κάνει τη μεγαλύτερη παραγωγή agricole. Κάνει 70.000 λίτρα το χρόνο, το οποίο μπορεί να μην σας ακούγεται τόσο πολύ. Ωραία, θα προλάβω. Αλλά δεν μπορείς να αποστάζεις όλο το χρόνο. Πλέον επιτρέπεται να αποστάξεις από τις 2 Γενάρη μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη. Οι πιο πολλοί ξεκινάνε να αποστάζουν αρχές Φλεβάρι και τελειώνουν τέλη Αυγούστου. Άρα δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις store την επόμενη υπόλοιπη περίοδο, πάρα πολύ απλά γιατί δεν μπορεί το ζαχαροκάλαμο, για να κάνεις αποχυμό ζαχαροκάλαμο ρούμι, με το που κόψεις μέσα σε μία μέρα πρέπει να έχεις αποστάξει, να έχεις μπει στη διαδικασία μάλλον να κάνεις ζύμωση. Οπότε είναι τεχνικά αδύνατο, χαλάει, μπουχλιάζει αυτό. Εδώ βλέπουμε μια φυτεία από ζαχαροκάλαμα από το Plantation St. James. Θέλω να δώσετε μια πολύ μικρή σημασία πάνω αριστερά που βλέπετε ένα σαφτερό. Αυτό δείχνει ότι το ζαχαροκάλαμο είναι όριμο. Ωραία, είναι full matured και είναι πάρα πολύ πλούσια σε ζάχαρα και νερά γιατί έχει φάει όλη τη βροχή όλη του χρόνου. Εδώ είναι μια σύνθλιψη του ζαχαροκάλαμου και βλέπουμε το χυμό του ζαχαροκάλαμου που φιλτράρεται πάρα πολύ απλοϊκά μέσα από μια τύπου σίτα. Για να αρχίσει
η διαδικασία του να ξεκινήσει ζύμωση. Και εδώ βλέπουμε ζυμωμένο χυμό ζαχαροκάλαμου. Όταν μιλάμε για ζυμωμένο χυμό ζαχαροκάλαμου, ο όρος που χρησιμοποιούμε είναι sugarcane wine. Okay. Εδώ είναι οι αποστακτήρες, οι single creole steel. Είναι ανοξείδωτοι. Είναι 6. Βλέπουμε μόνο τους 5 από αυτή τη φωτογραφία, μας συγχωρείτε. Δεν θα πάω σε πάρα πολύ τεχνικά κομμάτια. Εδώ βλέπουμε ένα warehouse του αποστακτηρίου. Η τροπική παλαίωση, όπως ξέρουμε, έχει 7 με 12% ποσοστό εξάτμισης κάθε χρόνο, σε αντίθεση με το Simplin 3 που έχει η Σκωτία. Πολύ συγκεκριμένα στη Μαρτινίκα έχει 7 με 8, σπάνια το ξεπερνάει. Είμαι εδώ για να σας λέω την αλήθεια. Επίσης, κάτι άλλο τρομερό που συμβαίνει, και αυτό το έχω μάθει, στο Καρικέρα στη Γουαδελούπη, το θεωρώ το καλύτερο ρούμι στη Γουαδελούπη. Όταν φτάνει γύρω στους 54 με 56 βαθμούς μέσα στο βαρέλι, το αλκοόλ αρχίζει και ξανανεβαίνει για λίγο. Okay. Είναι λίγο ανάποδα, είναι σαν το Angel's Treasure που λένε. Okay. Και η παλαίωση, να απαντήσω μιας και είμαι σε αυτό, δεν υπάρχει επαφή θαλασσινού νερού με το βαρέλι, αν εννοείς αυτό. Με θαλασσινό νερό έχουν κάποιες φυτίες, κάποια ζαχαροκάλαμα, κάποια πρώτη ύλη. Δεν το κάνουν παλαίωση στο νερό. Όχι, δεν χρησιμοποιείται σαν τεχνική. Δεν ότι απαγορεύεται, δεν το κάνει κάποιος. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Αν υπάρχει επαφή, ωστόσο, ναι, θα υπάρχει και πιθανότητα και κάποιο θα επηρεαστεί και η παλαίωσή του. Ωραία. Θα φτάσουμε λίγο στο σήμερα και θα τελειώσουμε με τα brand, και πάνω σε αυτό θα εξηγήσουμε για τις κατηγορίες. Το 2015 το αποστακτήριο έκλεισε 250 χρόνια λειτουργίας. Το 2017 βρέθηκε στα top selling brands ρουμιού του κόσμου, αυτό που συζητήσαμε με Μπάμπη μεταξύ μας νωρίτερα. Και το 2018 λάνσαραν τα Bitters. Τα Bitters είναι δημιούργημα του Global Brand Ambassador που έχουμε, του Στίφεν Μαρτάν. Α, οκ. Okay. Συγγνώμη, έχουμε μια διευκρίνηση για την ερώτηση. Αν θες, θα λέω εγώ. Ολοκλήρωσε εσύ το κομμάτι αυτό και θα σου πω εγώ. Ωραία. Μετά για τις ερωτήσεις. Τα Bitters, λοιπόν, αυτά μοιάζουν αρκετά με τα Peugeot και έχουν και ίδιο χρώμα προς τιμήν του Dr. Peugeot. Είναι κάτι ανάμεσα σε Peugeot και Exotic Bitters. Αξίζει να τα δοκιμάσετε για μένα, τα θεωρώ πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν να φτιάχνονται με rum agricole σαν αλκοολική βάση. Πλέον γίνονται από μολάσσας rum. Το λένε ούτε καν, το λένε sugarcane spirit. Okay. Δεν το δέχονται να το πούνε μολάσσας rum. Και το St. James είναι από τα αποστακτήρια, βέβαια αυτό ισχύει γενικά και τα agricole, αλλά το St. James είναι το αποστακτήριο με τους λιγότερους ρύπους στον κόσμο. Τα ζαχαροκάλαμα που συνθλίβονται χρησιμοποιούνται σαν καυσιμή ύλη, υπάρχει μια συνεχής ανακύκλωση για τα λίμματα, οπότε δεν πετάστε τίποτα στη θάλασσα, όλα καθαρίζονται. Χρησιμοποιείται όλο το αποστακτήριο, το οποίο είναι τεράστιο όπως είδατε, λειτουργεί από τον ατμό που φτιάχνεται, που δημιουργείται από την καύση του ζαχαροκάλαμου σε ειδικούς φούρνους που υπάρχουν μέσα στο στακτήριο. Και θα δούμε λίγο το range. Εδώ υπάρχει ένα taste wheel, το οποίο δεν μου αρέσουν καθόλου τα taste wheel, γενικά. Λοιπόν, το πρώτο, και για να δούμε και τις κατηγορίες λίγο, είναι το Imperial Blanc, το οποίο είναι 40 βαθμών. Στη Μαρτινίκα δεν βγαίνουν 40% λευκά ρούμια, βγαίνουν από 50 και πάνω. Ό,τι 40 άγγλικο δείτε είναι μόνο για export και έχουν τελείως διαφορετικό προφίλ. Έχουμε 40% λοιπόν αλκοολικούς βαθμούς και μη παλαιωμένο ρούμι. Γενικά όλα τα λευκά άγγλικο ρούμια, επαναλαμβάνω άγγλικο ρούμια, δεν έχουν παλαίωση και αν έχουν δεν μπορούν να πάρουν την ένδειξη AOC. Okay.
Εδώ έχουμε αυτό που σας είπα πριν, που είχε να κάνει με το φτερό και θα το δείτε και από πίσω από τα γράμματα, το Flair de Can, από πίσω υπάρχει ένα σαν το φτερό αυτό του ζαχαροκάλαμου, γιατί αυτό χρησιμοποιούνται μόνο απόλυτα όρημα ζαχαροκάλαμα για την παραγωγή του, οπότε έχει και ένα τελείως διαφορετικό προφίλ. Είναι πολύ πιο στρογγυλό από ότι είναι το Imperial White, το οποίο επειδή έχει όλο το χρόνο παραγωγή, όχι όλο, όλη τη χρονική περίοδο που μπορεί να παραχθεί, παράγεται, άρα έχουμε και πιο dry ζαχαροκάλαμα μέσα, είναι λίγο, έχει πιο μεγάλο kickness. Αυτό είναι πιο smooth. Είναι πάρα πολύ αρωματικό, τρομερά αρωματικό και πιο στρογγυλό. Είναι από τα αγαπημένα μου λευκά αγγρικό εν γέννη. Μπορώ να σας απαντήσω σε ερωτήσεις μετά, ποια είναι τα αγαπημένα μου, δεν θα ντραπώ. Εδώ έχουμε το Kerr de Soff, το οποίο παραδοσιακά φτιάχνει το St. James σαν ένα φόρο τιμής στον τρόπο παραγωγής του ρουμιού πριν από το AOC. Έχει 60% αλκοολικούς βαθμούς, τα ρούμια τότε τείναν να είναι πολύ πιο δυνατά αλκοολικά, ήταν 60 με 70 βαθμούς. Και δεν έχει AOC γιατί έχει αποστάσει σε άμβικα. Οι πρώτες παρτίδες αποστασσόντουσαν σε ένα πάρα πολύ παλιό αποστακτήρα Alambic, σαν αυτόν που βλέπετε στην ετικέτα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να έχει την ένδειξη του AOC, γιατί δεν αποστάσσεται σε Copper Creole Steel ή σε Creole Steel, εν γέννη. Πλέον έχει δημιουργηθεί ένα Hybrid Pot Steel, δηλαδή ένας άμβικας που καταλήγει σε ένα ρεκτιφιέ και κάνει μία σύνθετη απόσταξη που έχει και ασυνεχή και συνεχή χαρακτήρα. Αυτό είναι και το hybrid δηλαδή. Αποστάζει σε παρτίδες και μετά καθαρίζει μόνο του το rectifying, αυτό που θα έκανε δηλαδή σε ένα κόφι. Οπότε δεν μπορεί να πάρει την ένδειξη AOC. Εδώ πάμε στο pale, το οποίο είναι το χλωμό, και έχει 12 με 24 μήνες ορίμανσης. Και λέω ορίμανσης γιατί για να θεωρηθεί ένα ρούμι παλαιωμένο στη Μαρτινίκα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στο βαρέλι. Οπότε εδώ έχουμε 12 με 24 μήνες, το πιο κυρίως θα παίζουμε 12 με 18 για να είναι και ειλικρινές αυτό που σας λέω. Και είναι πάρα πολύ μεγάλες ξύλινες δεξαμενές που είναι πάνω από 650 λίτρα, το οποίο είναι ένα ξύλο τύπου οξιάς, το οποίο έρχεται από τον Καναδά. Είναι τεράστια, σαν πολύ μεγάλα βατ, και βάζουν μέχρι 1,5 τόνο. 1500 λίτρα, βασικά. Και πρέπει να είναι πάνω από 650 λίτρα, νομοθετικά αυτό. Και είναι αυτά τα ρούμια λέγονται Matured. Ή μπορείτε να τα δείτε Gold, ή να τα δείτε Pale ή Ambre. Δηλαδή τα matured, που είναι μέχρι τα 3 χρόνια από μία μέρα, από 12 μήνες βασικά είναι, από 12 μήνες μέχρι 3 χρόνια, που κανένα δεν φτάνει στα 3. Είναι δύο κατηγορίες που είναι ουσιαστικά το pale και το amber, η amber, δηλαδή το κεχρυμπαρένιο χρώμα που έχει το αλκοολούχο, το room συγκεκριμένα, και πάλι ξεκουράζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό 18 με 24 μήνες στις ίδιες δεξαμενές που είδαμε και πριν. Και η αλήθεια είναι ότι είναι γύρω, συνήθως είναι 18 μηνών. Αλλά αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που εκεί μέσα πρέπει να παίξεις. Μπορείς να ξεπεράσεις τα 2 χρόνια, αλλά κανένας θα το κάνει γιατί μετά πας πολύ εύκολα στη βιέ κατηγορία, η οποία είναι παράδειγμα αυτή, που έχουμε ένα St. James 7 ετών, ισχύει ό,τι και στο whisky, στο agricole, ό,τι βλέπετε στην ετικέτα είναι plus, τουλάχιστον 7 χρόνια δηλαδή, χωρίς να ξεπερνάει τρομερά, και γι' αυτό υπάρχει η ένδειξη VIE, η οποία πρέπει να γράφεται και στην ετικέτα. Θα το δείτε πιο καθαρά εδώ, στο St. James XO, από κάτω γράφει RAM VIE agricole. Οπότε πρέπει να υπάρχει το VIE, να είναι εμφανής στην ετικέτα. Τα έξω είναι 6 με 10 χρόνια. Υπάρχει ένας ορισμός ουσιαστικά που έχει να κάνει με την παλαίωση, που είναι το το VO, που είναι το Very Old,
πλέον τα VE θα μπορούν να γράφονται και VO, που είναι τουλάχιστον 3 χρόνια. Είναι τα VS, που είναι τουλάχιστον 5. Τα XO, που είναι από 6 και πάνω. Και μετά έχουμε και τα Vintage, όπως είδαμε πριν. Όπως είναι αυτό. Αυτό είναι από τα τελευταία Vintage. Ένα από τα καλύτερα ρούμια που έχω πει ποτέ ζωή μου. Είναι το Millesim 2001, το Vintage του 2001 δηλαδή. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 10 χρόνια. Αν και όταν μιλάμε για κιουβέ, δηλαδή για ένα βατ, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι απόλυτο το κομμάτι της παλαίωσης. Okay. Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε, έχουμε 10 λεπτά. Ναι, τελείωσες με την παρουσίαση. Εγώ έχω τελειώσει τα βασικά και θα πω κάποια περισσότερα. Θέλω λίγο πιο πολύ χρόνο για να απαντήσω σε ερωτήσεις για να το κάνουμε λίγο πιο ωραία. Ωραία. Βγάζουμε την παρουσίαση. Βγάζω την παρουσίαση. Ωραία. Αυτό που σας είπα, συγγνώμη να απαντήσω, αυτό που λέει 2 χρόνια, λέει 24 μήνες. Ναι, δεν είναι το νομοθετικό, είναι αυτό το οποίο είναι το σύνηθες, αυτό που σας είπα. Δεν έχεις λόγο να ξεφύγεις από τους 24 μήνες και να φτάσεις στους 36. Για να φτάσει στα 3 χρόνια, γιατί μετά μπορείς να αλλάξεις κατηγορία, άρα να είναι πιο ακριβό το προϊόν σου. Okay. Yeah. Οπότε, για να απαντήσω σε αυτό, να μην υπάρχει παρανόηση, γιατί ίσως όντως να μην το εξήγησα πολύ ξεκάθαρα, όσο ήταν στο κεφάλι μου. Ωραία. Εδώ έχει βασικά μία ερώτηση από ό,τι βλέπω υπάρχει. Ωραία. Όπου είναι αυτό για το θαλασσινό νερό, τις φωτογραφίες που μας έδειξες, λέει, πριν, που μετέφεραν βαρέλια μέσα στη θάλασσα, σε αυτό αναφέρομαι. Και καλά για την επαφή με το θαλασσινό νερό και την παλαίωση. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι η επαφή με το θαλασσινό νερό θα είναι κάποια λεπτά εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να θεωρηθεί παλαιωμένο κάτι ή να περάσει το εσωτερικό του ξύλου, θεωρητικά. Επίσης ήταν αρκετά δύσκολο αυτό που κάνανε και προσπαθούσαν να έχουν τα βαρέλια στο να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλη επαφή με το νερό, οπότε δεν υπήρχε ολόκληρη επιφάνεια του ξύλου, δεν έρχονταν σε επαφή με το θαλασσινό νερό, μία ή άλλη, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να θεωρηθεί κάτι παλαιωμένο, έτσι, μία ή άλλη. Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι... Λοιπόν, λίγο ανακεφαλαίως τι χαρακτηρίζει το Agricol, περιοχή, υλικό και τρόπος. Πολύ ωραία. Η ανακεφαλαίωση λοιπόν που χαρακτηρίζουμε στην πραγματικότητα τον όρο του Agricol RAM. Θέλουμε ρούμι από χυμό ζαχαροκάλαμο, μόνο, βέσου. Ωραία. Μπορεί να αποσταχθεί στις χώρες που προείπαμε, που είναι η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη, η Μαρίγκα Λαντ, το Reunion, η Γαλλική, η Γουιάννα και η Μαδέιρα. Για τον τίτλο RAM Agricol, παράδειγμα, πιθανότητα ή να έχετε στο μπαρ ή να έχετε δοκιμάσει σε κάποιο μπαρ ένα ρούμι από χυμό ζαχαροκάλαμου που φτιάχνεται στην IT και λέγεται κλεράν. Το κλεράν είναι κλεράν. Είναι the spirit of IT. Δεν είναι RAM Agricol. Είναι σαν την κασάσα. Απλά τεχνικά είναι πολύ πιο κοντά στο RAM Agricol αυτό για το οποίο σας μιλάω εγώ σήμερα, σε αντίθεση με την κασάσα. Αλλά το κλεράν είναι κλεράν. Είναι αγκουαρδιέντε ντεκάνια. Είναι απόσταγμα ζαχαροκάλαμο. Αυτό. Okay. Όταν μιλάμε για RAM Agricol, μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για γαλλικές απικίες συν μαδέιρα. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Έχει μια πολύ γενική ερώτηση στο Facebook που λέει τις διαφορές του λευκού από το μαύρο ρούμι. Τώρα, θες να πεις μερικά πραγματάκια σε ό,τι αφορά το σκούρο και το λευκό, ποιες είναι οι διαφορές, μια ανακεφαλαίωση. Βέβαια. Τα λευκά δεν μπορούν να έχουν παλαίωση. Τα λευκά ρούμια από μελάσσα, στην πλειοψηφία τους, είναι παλαιωμένα, τα οποία φιλτράρονται μέσα από ξυλάνθρακα και χάνουν το χρώμα τους, γιατί αυτό γίνεται για αποχρωματισμό. Τα λευκά ρούμια από τη Μαρτινίκα ή του Γουαδελούπη ή οπουδήποτε είναι χυμό ζαχαροκάλαμου, δεν έχουν ποτέ παλαίωση. Ποτέ. Είναι unaged. Τα μαύρα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τα οποία είναι τα matured, δηλαδή τα οριμασμένα, και τα βιέ, που είναι τα παλαιωμένα.
βγει 3 χρόνια plus, μέχρι 3 υπάγεται στην κατηγορία των major drums. Okay. Τα οποία είναι το pale και το ambre, ανάλογα με το πόσο το 18 με 24 επίσης που είπα πριν, είναι το πόσο κάνει το St. James, όχι όπως σου δίνει η νομοθεσία. Πάρα πολύ καλή ερώτηση ο Νίκος Παπαδάκης. Διάβασε την για να... Την, γιατί δεν τη βλέπουν. Ωραία. Ένα τέτοιο ρούμι, μιας και νομίζω ότι σας απάντησα για το ξύλο, το μαύρο και το λευκό. Δηλαδή, βαρέλι, όχι βαρέλι είναι. Μέχρι 3 χρόνια ξεκουρασμένο, οριμασμένο, 3 χρόνια πλάς παλαιωμένο. Σαν γενική πληροφορία αυτό, μετά είναι τεράστιο. Μετά είναι τεράστιο. Δηλαδή, πρέπει να αναλύσουμε ετικέτα-ετικέτα. Θα χαρώ να το κάνω προσωπικά. Όποιος θέλει, μου στέλνετε στο social όπου θέλετε, Facebook, Instagram, ό,τι θέλετε και σας απαντάω. Λοιπόν, ένα τέτοιο ρούμι, μιας και έκανες πριν τη συσχέτιση με το τσίπουρο, πίνεται σκέτο όπως το τσίπουρο ή θα το χρησιμοποιούσες και σε κοκτέιλ με κίνδυνο να χαθούν τα χαρακτηριστικά του. Πάρα πολύ καλή ερώτηση, με πάρα πολλούς άξονες. Πρώτον, ναι, υπάρχει βρίσκω συσχετισμό με το τσίπουρο. Πάρα πολύ. Σαν το locality, ας πούμε. Παρόλο που είμαι άνθρωπος που δεν είμαι πολύ υπέρ του τσίπουρου στο μπαρ, αλλά οκ. Okay. Αλλά ναι, γιατί όχι. Σε κοκτέιλ θεωρώ ότι κανένα άλλο ρούμι δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά. Δηλαδή, για να χάσεις τα χαρακτηριστικά του, πρέπει να κάνεις ψιλοεγκλήματα. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις 120 ml παστεριωμένο που είναι φράουλα, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια πίνια κολάδα, η οποία είναι ένα ποτό με έντονες γεύσεις, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ανανά και πολύ έντονη καρύδα, με agricole δεν κρύβεται το agricole, ποτέ. Που το κάνω με agricole χρόνια, την πίνια κολάδα. Από το Βαγγέλη το ζάχω αυτό ακόμα. Δεν χάνουν τα χαρακτηριστικά του και μάλιστα κάποια παλαιωμένα agricole βγάζουν βοτανικότητα ακόμα και μετά από παλαίωση. Δηλαδή, αν δοκιμάσετε το εξώ, το St. James, που είναι 6 με 10 χρόνια, βγάζει τρομερή βοτανικότητα. Πίσω-πίσω μεν, αλλά δεν χάνει τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι η άποψή μου. Και επίσης σε rum blend το θεωρώ απαραίτητο πια. Δηλαδή, σε rum blend είναι... Άμα κάνεις ένα zombie blend και δεν βάλεις ένα overproof, δεν έχεις κάνει zombie blend. Κάπως έτσι βλέπω πια και το agricole. Δηλαδή, μπορεί να σου δουλέψει πάρα πολύ καλά σε ένα rum blend. Μπορείς να κάνεις από Mai Tai. Α, να πούμε ότι η πρώτη συνταγή του Mai Tai, η πρώτη, το 44 ήταν με J-Ray 17 ετών. Αυτό τελείωσε πολύ γρήγορα, οπότε μετά αντικαταστάθηκε με Appleton 12 και St. James παλαιωμένο. Το λέει και ο Edbury για την περιγραφή για το... Το λέει. Ο Edbury, ο trader... Ο Jeff Baird το λέει. Όχι, ο... Ο trader. Ο trader Vic ο ίδιος, ο Victor Bergeron, τέλος πάντων, ο ίδιος το λέει, περιγράφει ένα agricole βασικά στο Mai Tai. Δεν περιγράφει απλά ένα παλαιωμένο, ψιλοπαλαιωμένο agricole, ας πούμε. Και εμείς δηλαδή στην αρχή, στην παρακάτω, όταν φτιάχναμε τα blend για να πετύχουμε το ζόμπι, πηγαίναμε σε Τζαμαϊκανό και αν δεν κάνω λάθος πρέπει τότε να ήταν διαθέσιμο μόνο το St. James και βάζαμε αυτό σαν πρόταση. Και μετά ήρθαν τα ρούμια, τα πολλά στην πορεία και αρχίσαμε περισσότερο. Ήρθανε και ρούμια έτοιμα, με έτοιμα blend μέσα, μια χαρά. Λοιπόν, άλλη ερώτηση είναι για να καταλάβουμε καλύτερα τη διαφορά agricole με ρούμι από μελάσα και τα χαρακτηριστικά του agricole, προτείνεις λευκό ή παλαιωμένο, προτείνω και τα δύο, προτείνω σίγουρα το λευκό, γενικά να πίνετε, κατά την άποψή μου, εγώ προτιμώ τα λευκά agricole, γενικά. Δεν μου αρέσουν οι πάρα πολύ μεγάλες παλαιώσεις, δηλαδή πάνω από 12 χρόνια, μου αρέσουν μέχρι 12 χρόνια, μου αρέσουν πάρα πολύ, μετά τα 15 που συνήθως είναι 12-15, λίγο αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα του πολύ λόγω του ξύλου, γιατί αντιδράει και πάρα πολύ με το ξύλο, οπότε παίρνει αρκετά έντονα ξύλα. Και παρόλο που
δεν χρησιμοποιούνται γαλλικά βαρέλια όπως περιμένουμε, αλλά κυρίως είναι μπέρμπον. Άρα δεν είναι τόσο πλούσια σε τανίνες όσο είναι τα γαλλικά, με αυτή την έννοια, και δεν βγάζουν τόσο ξύλο. Παρ' όλα αυτά βγάζουν πάρα πολύ ξύλο. Οπότε μέχρι 12 χρόνια εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν. Ωστόσο προτιμώ τα λευκά, και ωστόσο το 15 plus είναι πάρα πολύ καλά ρούμια για whisky drinkers και cognac drinkers. Το καλό με το Agricole είναι ότι μπορείς να προσομοιώσεις εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσει η προσομοίωση, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά μπορείς να βρεις κάτι για όλους. Για όλους. Εκτός από αυτούς που τους αρέσουν τα spiced rum. Δεν υπάρχουν γλυκά Agricole rum εξορισμού. Μπορεί να κάνει ένα τυπάνς, το οποίο είναι το παραδοσιακό ποτό της Μαρτινίκας, που είναι ρούμι με λίγο σιρόπι ζάχαρης και άπειρο ελάχιστο lime, τύπου τρεις σταγόνες. Πιο κοντά σε olfaction παρά σε ντάκυρι. Για να το... πιο πολύ είναι έλαια, δηλαδή. Αυτό. Λοιπόν... Σου στέλνω να βάσω, εγώ βάλει και δύο φωτογραφίες, ερωτήσεις στο... Ωραία. Στο τέτοιο, okay. Και νομίζω ότι με την ερώτηση του Σταύρου μπορούμε να κλείσουμε κιόλας, γιατί έχουμε ήδη φτάσει στην 5.30 και πρέπει να το μαζέψουμε. Ναι, ωστόσο αυτό που λέει για χώρα προέλευση και τη Δομινικανή Δημοκρατία, για την IT, φαντάζομαι ότι μιλάμε για το Κλεράν. Οπότε ναι, είναι IT και όλο το νησί μαζί λέγεται Ισπανιόλα, σε περίπτωση που. Οπότε λέει, ο κύριος Βασιλιάδης μας λέει, εκτός το κομμάτι ονομασίας προέλευσης, τεχνικά τη διαφορά έχει μια κασάσα με ένα άγκριγο ή κάποιο άλλο. Τέλεια. Κασάσα πολύ συγκεκριμένα, μέχρι 58 βαθμούς στην απόσταξη, δεν παίρνει dilution είτε πριν είτε μετά το resting. Ξεκινώντας από εκεί, το άγκριγο πρέπει να βγει 65 με 75. Εκτός από χυμό ζαχαροκάλαμο που μπορεί να έχει αραβόσιτο. Τι άλλη διαφορά έχει μια κασάσα με το Agricole, νομίζω ότι αυτές είναι πολύ βασικές. Κατά τα άλλα δεν έχουν διαφορές, γιατί και τα δύο είναι χυμό ζαχαροκάλαμου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει dilution και ότι βγαίνει μέχρι 58, δηλαδή είναι από 38 μέχρι 58 βαθμούς η απόσταξή τους, βγάζουν εκεί και δεν κάνουν καθόλου dilution ή κάνουν απειροελάχιστο. Επίσης επιτρέπεται προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικής ουσίας γενικά. Κάποιες έχουν μέλι τύπου. Αυτά είναι τώρα για τις κασάσες. Η κασάσα, ναι. Η κασάσα μπορεί να... Μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι οι υποστοκτήρες που χρησιμοποιούν. Μπράβο, η κασάσα λίγο, μπορεί να... Είναι λίγο πιο μέλι. Μπορεί να αποστάξει όπου θέλει. Και πλέον οι μεγάλες εταιρείες αποστάζουν σε multi-column. Έχουν τρεις στήλες, νομίζω. Η Σαγκατίμπα, δεν κάνω λάθος, ας πούμε, που είναι μια μεγάλη εταιρεία. Τεχνικά τη διαφορά έχει μια κασάσα με ένα Agricole ή κάποιο άλλο. Αυτό. Γενικά η κασάσα είναι Aguardiente de Decaña, όταν είναι μόνο από χυμό ζαχαροκάλαμου, αλλά είναι το αντίστοιχο. Και οι Βραζιλιάνοι θέλουν να προστατεύσουν το εθνικό τους ποτό. Είναι πάρα πολύ decent. Είναι σαν να λέμε φέτα και λευκό τυρί. Πάλι έχουν διαφορά. Επειδή είμαι φαν, πολύ φίλο μου είσαι, άμα είσαι φαν του Ram Agricole, μου φαίνεται πολύ επιθετικό για τη δική μου γευστική παλέτα. Είμαι Ram, το Agricole φαίνεται ωραία, προτιμώ να γλυκά. Αλλά συμφωνώ ότι είναι πολύ καλό για blend ή για κοκτέιλ. Είναι προσωπική σου άποψη. Υπάρχουν γεύσεις και επιλογές, ειδικά στην ελληνική αγορά, που τα έχουμε φέρει όλα για όλα τα γούστα, για όλες τις παλέτες. Ωστόσο, μπορώ να σου πω ότι και εγώ όταν ξεκίνησα να πίνω ρούμι, δεν ήμουν ο μεγαλύτερος φαν του Agricole, αλλά όταν το κατάλαβα, άρχισα να πίνω αποκλειστικά κάτι τέτοιο. Θα σου έλεγα να ξεκινήσεις να δοκιμάσεις κάποιο Agricole το οποίο να είναι υψηλό αλκοολικά, να έχει πολύ μεγάλη παλαίωση, να μην είναι πάρα πολύ υψηλό αλκοολικά, να μην είναι cask strength, δηλαδή μην βγεις τίποτα 5-8 βαθμούς τώρα, ας πούμε. Μια πολύ καλή και ωραία επιλογή αν βρεις είναι ένα ζιμπάλι ή 7 ή 12 ετών, okay, το οποίο μπορείς να βρεις σε αρκετά μπαρ στην Αθήνα ή στην Ελλάδα γενικά ή σε κάβα,
το οποίο είναι αρκετά smooth. Οπότε είναι ένα ρούμι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις intro στην κατηγορία τον εαυτό σου. Γιατί καλός κακός, έλεγε από μόνος σου, άμα θες να το πιεις. Αλλά δεν σε αναγκάζω εγώ, μπορείς και να μην πιεις. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας είτε για offline είτε για online σεμινάριο πάλι κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Ναι. Ευχαριστώ εγώ πολύ ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ. Αν θες να κάνεις ένα κλείσιμο εσύ για να κλείσω μετά και το βίντεο εγώ. Στην υγειά σας θα πω, με λίγο ρουμάκι, γιατί θα πάει να συνεχίσω μετά τη δουλειά. Ανοίγεις τη Δευτέρα, πες. Ανοίγουμε τη Δευτέρα. Όπως όλοι. Όποιος δεν δουλεύει τη Δευτέρα και θέλει να πιούμε λίγο άγρυκολα, σε έρθει, έχω πολύ. Αλλά αν θέλω να πω κάτι, είναι αυτό ότι επειδή η Καραϊβική είναι ένα μέρος το οποίο αγαπώ πάρα πολύ και έχω ταξιδέψει αρκετά εκεί και συνεχίζω να το κάνω και προσπαθώ να μαθαίνω για αυτή και την ιστορία της, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όσο έχουν περάσει άνθρωποι εκεί. Και το room είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της και δεν είναι όλα fun. Είναι καλό να δίνουμε στο traditional room. Και όταν λέω traditional δεν εννοώ το agricole, εννοώ όλα τα ρούμια τα οποία τιμάνε την κληρονομία των νησιών τους. Υπάρχουν ρούμια, χώρες που κάνουν παραδοσιακά γλυκά νησιά, αν αυτό είναι traditional για μένα είναι ok. Και είναι ωραίο, είναι ok. Οπότε θα αυτό μου αρέσει να κλείνω πάντα, ότι δοκιμάστε πράγματα, μην ακούτε το marketing μόνο. Είναι και το marketing και σας το λέω σαν άνθρωπος εταιρείας. Αλλά δείτε και λίγο από πίσω τι γίνεται. Μπείτε σε δικασία να το γνωρίσετε. Μην το κρίνετε με την πρώτη. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή θα το γουστάρετε. Είναι ταξίδι. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 9β yes. Είναι... Θα τον βρείτε τα βράδια και τα πρωινά θα κυκλοφορεί γύρω-γύρω και διαδίδει το RAM Agricole Passion. Κυρίτο, κανονικά. Όπως και πολλοί φίλοι και φίλοι μου και γνωστοί μου σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πολύ που είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο πορωμένοι και ταξιδεύει και κάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για όσους παρακολουθούν τα webinar μας, πάλι στις 4 η ώρα, η Ρόη Καλομύρη, αν δεν κάνω λάθος, και την Παρασκευή, 1 η ώρα, ο Μιχάλης Οκαγιάννης και στις 4 η ώρα, η Αγάπη Πετροπούλου. Οι φιλοξενούμενοι μας στα webinars. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε, Κωνσταντίνε, τα λέμε και από κοντά. Έγινε. Ξέρω, κάποια στιγμή που θα έρθω Ελλάδα, γιατί προς το παρόν είμαι στην Κύπρο αποκλεισμένος λιγάκι, δεν επιτρέπεται να ταξιδέψω. Λοιπόν, τα λέμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ. Ο οποίος θέλει να ξαναπαρακολουθήσει το σεμινάριο θα το βρείτε στο YouTube. Κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνε. Like και subscribe. Πώς θα λέτε αυτά. Εντάξει, καλά. Καλά είναι. Φαντάζομαι το κάνουν από μόνοι τους από ό,τι βλέπω. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει αρχίσει να παρακολουθεί τα webinars. Ωραία, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Φαίνεται δηλαδή... Εγώ σας ευχαριστώ όλους, πραγματικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και καλή υπομονή και από εδώ και πέρα για ό,τι κάνετε και προσωπικά και επαγγελματικά, αλλά όλα καλά. Λίγο ρουμάκι βοηθάει. Και όλα καλά. Καλές δουλειές και καλή χρονιά, καλή σεζόν. Καλή συνέχεια. Bye bye. Καλά.